Στα μέσα Οκτωβρίου πεθαίνει από σιψεμία ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ο θάνατός του προέρχεται από το δάγκωμα ενός πιθήκου στον ανακτορικό κήπο του Τατοΐου. Το ξαφνικό γεγονός έρχεται να ανατρέψει όλες τις ισορροπίες εν ώψη των επερχομένων εκλογών. Οι αντιβενιζελικοί επαναφέρουν το καθεστωτικό ως κεντρικό προεκλογικό θέμα. Ως τώρα ο Αλέξανδρος περιοριζόταν σε πολυτελή αυτοκίνητα και στις κοσμικές εκδηλώσεις. Η παρουσία του λοιπόν αποτελούσε έναν συμβιβασμό μεταξύ μοναρχικών και φιλελευθέρων. Άλλωστε η θέση του Βενιζέλου ήταν γνωστή. Δεν τον ενοχλούσε ο θεσμός, αλλά ο Κωνσταντίνος. Έτσι, με το θάνατο του Αλεξάνδρου, προσπαθεί και πάλι να παρακάμψει το συνταγματικό θέμα. Προτείνει να αναλάβει το θρόνο ο διάδοχος Γεώργιος ή Παύλος. Όμως οι αντίπαλοι του δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν το ισχυρότερο προεκλογικό τους όπλο. Υπολογίζουν στη λαϊκή δυσαρέσκεια. Συνδυάζουν την επιστροφή του Κωνσταντίνου με συνθήματα καταδίκης της βενιζελικής τρομοκρατίας και των σκληρών μέτρων. Υπόσχονται άμεσες παροχές και αντιμετώπιση των δεινών του μακρόχρονου πολέμου.